Πάμε να ακούσουμε και τον Ανδρέα τον Σταματόπουλο. Τι θέλει να προσθέσει στη συζήτησή μας. Ανδρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Απλώς να πούμε γιατί πιστεύω και ο αγαπητός φίλος ο Νίκος ο Δήμαρας δεν το έκανε επιτίδες, αλλά ο Κωνσταντίνος δεν υπήρξε ποτέ έκτοτος. Δεν εξέπεσε του αξιώματός του. Καταργήθηκε ο θεσμός της βασιλείας. Έκτοτος, ας πούμε, είναι ο Παναγιώτης Ψωμιάδης που εξέπεσε του αξιώματός του ως περιφερειάρχη. Συνέχισε να υπάρχει ο περιφερειάρχης ο σύζυγός σας. Ο Κωνσταντίνος δεν ήταν ποτέ έκτοτος. Άρα η λέξη απλώς, δεν ευσταθεί που χρησιμοποιούμε. Καταργήθηκε ο θεσμός, γι' αυτό και λες ότι δεν. Ακριβώς, δεν εξέπεσε του αξιώματός του. Καταργήθηκε εντάξει, ο θεσμός της βασιλείας. Αυτό μετά από ένα δημοψήφισμα. Όταν ακυρώνεται στην πραγματικότητα, δηλαδή λες ή αυτός ή η βασιλεία ή χωρίς βασιλεία, μπορεί να πούμε εξ αντιδιαστολής χρησιμοποιείται ο όρος που μπορεί να μην είναι ακριβώς η έκπτωση. Δηλαδή, τέλος πάντων, η διευκρίνηση για να ξέρουμε τι είναι και έκτοτο και τι είναι έκτοτο και τι όχι. Okay. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την κατάργηση, ότι καταργήθηκε δηλαδή. Ακριβώς. Ευχαριστούμε, Ανδρέα Σταματόπουλε, ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Καλά, καλά.